Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα, το γλυκάκι μας. Θα φτιάξουμε ένα μουελέ σοκολάτας με καφέ. Αυτό το γλυκό που όταν το κόψει στη μέση βγαίνει ρευστή η σοκολάτα από μέσα και δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Αυτό θα φτιάξουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μουελέ με σοκολάτα και καφέ θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 65% κακάο, Nestlé Dessert, 175 γραμμάρια βούτυρο, 4 αυγά μεσαία, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια καφέ εσπρέσο ή 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, στιγμιαίο καφέ, 85 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 1 πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε σαντιγί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω μία κατσαρόλα με νεράκι που βράζει και από πάνω έχω ένα μπολ. Βλέπετε. Είναι απαραίτητο το μπολ μας να είναι εντελώς στεγνό, να μην έχει καθόλου υγρασία, γιατί άμα βάλουμε τη σοκολάτα μας να λιώσει μαζί με υγρασία, τότε η σοκολάτα μας θα κόψει. Οπότε, μόλις φροντίσουμε να είναι στεγνό τελείως και να καίει από κάτω το νερό μας, τότε σπάμε τη σοκολάτα μας σε κομμάτια και τη ρίχνουμε μέσα. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα 65% κακάο Nestlé Dessert. Κόβεται εύκολα, λιώνει εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε στα γλυκά σας και τα γλυκά σας θα βγουν 100 φορές πιο νόστιμα. Χρειαζόμαστε μια ολόκληρη συσκευασία εδώ και διαλέγω σε αυτή τη συνταγή να βάλω την κουβερτούρα 65% κακάο γιατί θα ρίξω μέσα και καφέ. Οπότε θέλω ακόμα πιο έντονη τη γεύση σοκολάτας για να απογειώσει τον καφέ μου. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίγω τη συσκευασία και σπάω τα κομμάτια μέσα στο μπολ, στο πεν μαρί. Τέλεια. Η διαδικασία για να φτιάξουμε μουελέ δεν θα πάρει πάνω από 5 με 7 λεπτά και θέλουν 8 με 10 λεπτά ψήσιμο στο φούρνο. Οπότε, από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 15-20 λεπτά, τα γλυκά μας είναι έτοιμα. Πραγματικά δεν θέλει τίποτα. Κοιτάξτε, μία κατσαρόλα με νερό που βράζει, σοκολάτα μέσα, πάει και το βούτυρο μέσα. Εδώ. Και αφήνουμε και τα δύο να λιώσουν, η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Τώρα, όση ώρα λιώνει η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, στο μίξερ θα χτυπήσουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Πολύ απλά, στον κάτω του μίξερ θα ρίξω 4 αυγά. Τα αυγά πρέπει να είναι 50 γραμμαρίων, δεν θα πάρετε τα extra large αυγά, τα κανονικά αυγουλάκια. Θέλουμε σύνολο 200 γραμμάρια αυγά. Πολύ σημαντικό, γιατί σε τέτοιες συνταγές δεν προσέχουμε μερικές φορές και είναι οι φορές που ίσως να κάνουμε λάθος στη συνταγή μας και δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα λάθος. Τώρα, όπως είναι, μαζί με τα αυγά προσθέτω τη ζάχαρη, τη βανίλια μου. Βάζω πίσω το μίξερ με το σύρμα. Κλείνω το μίξερ και χτυπάω σε δυνατή ταχύτητα μέχρι που να φρατέψουν τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Θα πάρει περίπου 3-4 λεπτάκια, όση ώρα θα πάρει να λιώσει και η σοκολάτα με το βούτυρο και ουσιαστικά θα τα αναμίξω όλα μαζί και θα τα βάλουμε στο φούρνο. Και μετά από 3-4 λεπτάκια και τα αυγά μου έχουν φουσκώσει και η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο έχει λιώσει, οπότε ήρθε η ώρα να ενώσω τα δύο μου μπολ. Πολύ απλά, πάρτε και ρίξτε όλο το μείγμα με τη σοκολάτα και το βούτυρο μέσα στα αυγά. Τέλεια. Εδώ. Εκτός άμα θέλετε να ρίξετε τα αυγά μέσα στη σοκολάτα. Και να θέλετε δεν γίνεται, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε το ανακάτεμα στο μίξερ. Οπότε, συνεχίζουμε, ανακατεύουμε μέχρι που να ενωθούν καλά τα δύο μείγματα. Και πώς σας φαίνεται, ενώθηκαν? Ενώθηκαν, μην το παρακάνουμε, φτάνει τόσο. Λοιπόν, τώρα, το σύρμα πάει πίσω στη λάτζα. Και επειδή κάνουμε μουελέ με καφέ, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον καφέ μας. Έχω 50 ml από εσπρέσο, που σημαίνει ότι έχω βάλει 2 εσπρεσάκια εδώ μέσα. Θέλω να είναι αρκετά δυνατός ο καφές, θέλω να μου δώσει τη γεύση του καφέ. Σε περίπτωση που δεν έχετε εσπρεσκέρα στο σπίτι σας να κάνετε το δικό σας εσπρέσο, τι κάνουμε, φίλε? Πάμε και αγοράζουμε. Δεν πάμε και αγοράζουμε, υποτίθεται ότι το κάνουμε σπίτι πολύ γρήγορα. Το Kitchen Lab δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχει μόνο στην Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα. Οπότε αυτό που θα κάνετε είναι το εξής. Θα πάρετε 50 ml καυτό νερό και θα ρίξετε μέσα 2 κοφτές κουταλιές στιγμίο καφέ. Εντάξει, κουταλιές του γλυκού.
μην μπερδευόμαστε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και τον καφέ μας και με στιγμή ο καφέ σε περίπτωση που δεν έχουμε. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι μας και απαραίτητο, πολύ σημαντικό και πρέπει να το θυμάστε ότι σε αυτή τη συνταγή πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε τι? Αλάτι. Το αλάτι θα κάνει 10 φορές πιο έντονη τη γεύση και του καφέ και της σοκολάτας. Οπότε προσθέστε αλατάκι. Μην το λυπηθείτε, θέλουμε να το νιώθουμε τα αλάτι. Και ανακατεύουμε μία κουτάλα. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Τι φανταστικό πράγμα που είναι αυτό. Τώρα σε αυτό το σημείο, καλείστε να αντισταθείτε και να μην δοκιμάσετε καθόλου από το μείγμα. Γιατί χρειαζόμαστε ακριβώς για να γεμίσουμε τα φορμάκια μας. Παναγία μου. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα κόνο, ναι. Ποιος θα με βοηθήσει? Δημήτρη, έλα λίγο. Την κλείδω στην κάμερα. Ωραίος, έλα. Έλα εδώ. Εδώ. Ωραία. Πιάσε το κορνέ. Εδώ. Πολύ ωραία. Το κρατάς καλά, ε. Yeah. Μην φύγει. Να σου ρίξω όλο το μείγμα. Αυτός είσαι. Ουουουου. Αυτός είσαι. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Ό,τι έχει... θα μου πέσει, είναι λίγο βαρύ. Δεν πειράζει. Άκου. Αυτό που έχει μείνει εδώ μέσα, στο χαρίζω. Πάρ' το δίπλα από την κάμερα μαζί με την κουτάλα και μπορείς να το φας όλο. Με θες κάτι άλλο? Τι? Με θες κάτι άλλο? Όχι, εντάξει. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ χρήσιμο να έχετε έναν μίτσο πάντα δίπλα στην κουζίνα σας. Τώρα. Έχουμε τα φορμάκια μας για να φτιάξουμε τα υπέροχα μουελέ μας. Τώρα, για τα φορμάκια πρέπει να δώσουμε λίγο σημασία. Θέλουμε βούτυρο και κακάο. Οπότε πάρτε βουτυράκι, βουτυρώστε καλά εσωτερικά. Εδώ πέρα, με το χέρι, ξέρετε. Σωστά. Να γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Απλά δεν θέλω να το παρακάνετε με το βούτυρο. Θέλω να βάλετε όσο δυνατόν λιγότερο βούτυρο. Γιατί τι γίνεται, αν βάλουμε πάρα πολύ βούτυρο, θα πάρει το μείγμα μας και πάρα πολύ κακάο. Που αυτό είναι κακό? Είναι κακό και καλό. Γιατί όταν τα ξεφορμάρουμε, θα φαίνεται έντονα το κακάο πάνω στα μουελέ. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Βέβαια για αυτές τις συνταγές το κατάλληλο είναι το βούτυρο σπρέι, αλλά επειδή δεν υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, δεν το χρησιμοποιώ για να μην το πείτε ότι χρησιμοποιώ πράγματα που δεν μπορείτε να βρείτε. Και το τελευταίο φορμάκι μας είναι έτοιμο, το έχουμε σε μιζάρι, έχουμε βάλει το βούτυρο, ίσα ίσα λίγο να υπάρχει και μπορείτε να σε μιζάρετε και με αλεύρι, απλά υπάρχει περίπτωση το αλεύρι να αφήνει λίγο σημάδι στο τέλος καθώς ξεφορμάρουμε τα κέικ μας και να φαίνονται κάποια λευκά σημεία. Οπότε πάρτε μια κουταλιά του γλυκού κακάο. Θέλουμε ποιοτικό κακάο, γυρίστε και αρχίζετε να γυρνάτε στο επόμενο. Κοιτάξτε. Χτυπήστε καλά να φύγει όλο το παραπανίσιο κακάο και το πρώτο φορμάκι φύγε εδώ. Ακριβώς η ίδια διαδικασία, πάμε στο επόμενο, γυρνάμε, χτυπάμε καλά. Εδώ ας πούμε έχω βάλει πολύ κακάο, το βλέπετε. Όταν ξεφορμάρω το μοελέ θα φαίνεται το κακάο, θα είναι πιο σκούρο, αλλά δεν μας πειράζει, εντάξει το έκανα τώρα. Εντάξει, είδατε με μία κουταλιά του γλυκού μπορέσαμε να σεμιζάρουμε όλα τα φορμάκια μας. Οπα, δεν έφτασε. Για πολύ λίγο δεν έφτασε. Όχι, δεν πειράζει. Και το τελευταίο τώρα. Το τελευταίο αναγκαστικά το κάνουμε εδώ και ό,τι περισσέψει χτυπάμε πάνω στον πάγκο. Τέλεια, πόσα έχουμε? 10. Τα ψήνουμε όλα μαζί στο φούρνο? Ερώτηση. Γιατί όχι? Γιατί έτσι, ε? Γιατί μπορείς? Γιατί γίνεται. Γίνεται να μην τα ψήσουμε, εννοείται. Μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε μέσα στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και να τα ψήσουμε όποτε θέλουμε. Άμα τα πάρουμε από το ψυγείο και τα ψήσουμε από το ψυγείο, θέλουν συν 2 λεπτά. Άμα τα πάρουμε από την κατάψυξη και τα ψήσουμε από την κατάψυξη, θέλουν συν 4-5 λεπτά. Εντάξει, το κρατήσαμε αυτό. Πάει στην άκρη. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι άμα ψήσουμε 2 στο φούρνο, θέλουν 8 λεπτά. Γιατί η θερμοκρασία του φούρνου δεν πέφτει πολύ. Άμα βάλουμε και τα 10 στο φούρνο, η θερμοκρασία από το φούρνο θα πέσει αρκετά, οπότε θα χρειαστούν γύρω στα 10 λεπτά. Γι' αυτό το λόγο στη συνταγή δίνω από 8 έως 10 λεπτά. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, είναι αναλόγως πόση ποσότητα βάλουμε στο φούρνο και πόσο κρύο είναι το μείγμα μας. Πάντα προσέχουμε, δεν υπάρχει ακριβής χρόνος. Όποιος σας πει ότι σε 6 λεπτά έχει γίνει, σε 8 λεπτά έχει γίνει, σε 3 λεπτά έχει γίνει, σας λέει ψέματα. Κάθε φορά είναι διαφορετικός ο χρόνος αναλόγως με το πόσο κρύο είναι το μείγμα και το πόσο καλός είναι ο φούρνος μας. Λοιπόν, τώρα. Γεμίζουμε μέχρι τα 2 τρίτα και λίγο παραπάνω το κάθε φορμάκι μας, εδώ. Και αυτά από πρόχειρους υπολογισμούς που κάνετε, πόση ώρα θα χρειαστούν μέσα στο φούρνο? Για πείτε.
Αυτά εδώ θέλουν περίπου 8 με 10 λεπτά. Είναι λίγο tricky. Γιατί άμα είναι πολύ καλός ο φούρνος, ακόμα και αν βάλουμε 10 μαζί, μπορεί και να μην πέσει η θερμοκρασία και όντως να γίνουν σε 8 λεπτά. Αλλά συνήθως παίρνει λίγο παραπάνω. Ακριβώς αυτό το μείγμα. Και βέβαια σε ποια θερμοκρασία? 180 βαθμούς. Μπράβο τα παιδιά μου. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος και επειδή όπως σας εξήγησα τόση ώρα για τη θερμοκρασία ότι είναι απαραίτητο να μην πέσει ο φούρνος, η θερμοκρασία του και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να ανοίξουμε, να βάλουμε μέσα και να κλείσουμε πολύ γρήγορα. Γιατί αν αφήσουμε 3 λεπτά ανοιχτά το φούρνο, έχει πάει στους 80 βαθμούς, θα χρειαστεί να ψηθεί 15 και 20 λεπτά το μέλε. Οπότε, ανοίγω, κλείνω, βγάζω πετσέτα, βάζω στον ώμο να το παίξω μάγκας και σε 8 με 10 λεπτά σερβίρουμε. Και τα μοελέ μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ πότε είναι έτοιμα. Τα βλέπετε? Όταν στη μέση ελάχιστα κρατάνε, τα βλέπετε? Φαίνονται λίγο άψητα στη μέση, τότε είναι το σημείο που θα τα βγάλετε από το φούρνο. Το βλέπετε? Ακόμα και η διαφορά μέσα στο φούρνο φαίνεται. Το ακριανό έχει ψηθεί λίγο παραπάνω, τα εσωτερικά έχουν ψηθεί λίγο λιγότερο. Οπότε πάντα πρέπει να ρυθμίζουμε, να βλέπουμε. Εμένα χρειάστηκαν περίπου 9 λεπτάκια για να γίνουν, αλλά ο φούρνος μου είναι δυνατός και είναι καλός. Τώρα, πώς ξεφορμάρουμε? Μία πετσέτα είναι δύσκολο να σας βοηθήσει, οπότε θέλουμε ένα φύλλο χαρτί. Γιατί με το φύλλο χαρτί είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσουμε οποιοδήποτε μολέ θέλουμε. Λοιπόν, το πιάνουμε με το χαρτάκι, το βγάζουμε. Και έτσι όπως το βγάζουμε, πάλι το πιάνουμε με χαρτί γιατί καίει. Σωστά. Και βλέπουμε άμα έχει ξεκολλήσει στα πλάγια. Το βλέπετε? Το βλέπετε που έχει ξεκολλήσει? Καθώς το γυρνάμε, εδώ έχει ξεκολλήσει. Άρα είναι 100% σίγουρο ότι με το που το ξεφορμάρουμε θα φύγει κατευθείαν. Σε περίπτωση που βλέπουμε ότι ίσως και να μην ξεκολλάει, χτυπάμε ελάχιστα από πάνω, ρωτάμε ποιος είναι, μας λέει εγώ είμαι το μοελέ. Και μόλις μας πει εγώ είμαι το μοελέ, ξεφορμάρουμε. Τώρα, το μοελέ από μέσα είναι πάρα πολύ ζουμερό. Το κακάο βλέπετε γύρω-γύρω ότι έχει δώσει χρώμα. Και έχω υπέροχη σαντιγή για να σερβίρω. Επειδή όμως έχω και πολλούς φίλους εδώ πέρα, θα ετοιμάσω άλλα δύο γρήγορα πιατάκια. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Εδώ. Ξανά το ίδιο. Γυρνάμε, βλέπουμε άμα έχει ξεφορμαριστεί. Τέλεια. Γυρνάμε. Κοιτάξτε εδώ πώς ξεφορμάρεται κατευθείαν. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποτύχετε ποτέ. Αυτός είναι ο τρόπος εγγύηση. Και ένα, δύο, τρία. Παπ. Βγάζουμε το ένα. Βγάζουμε και το άλλο. Έλα. Και πού να βάλω σαντιγί, στο δικό μου ή στο δικό σας? Θα βάλω σε όλα. Μία κουταλιά σαντιγί από πάνω. Μία κουταλιά σαντιγί και εδώ. Μία κουταλιά σαντιγί και εδώ. Και εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και παγωτάκια, αν θέλετε. Για το μοελέ με σοκολάτα και καφέ. Λιώνουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα σπασμένη σε κομμάτια και το βούτυρο. Στη συνέχεια βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα με το βούτυρο και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε τον καφέ, το αλεύρι, το αλάτι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα. Βουτυρώνουμε και ρίχνουμε κακάο στα ατομικά φορμάκια, αφαιρούμε το παραπανίσιο κακάο και τα βάζουμε σε ένα ταψί. Μεταφέρουμε το μείγμα του μοελέ σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και γεμίζουμε τα 2 τρίτα από κάθε φορμάκι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 8 με 10 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα ξεφορμάρουμε, βάζουμε μία κουταλιά σαντιγί από πάνω και σερβίρουμε. Ο κύριος Σάκης θα πάρει μία ωραία μπουκιά. Ας πάω λίγο τη σαντιγί στο πλάι και ας ανοίξω μέσα να δούμε τι γίνεται. Ο Χριστός και η Παναγία. Και αυτό το μελέ είναι φανταστικό γιατί έχει γεύση σοκολάτας και καφέ. Τώρα πραγματικά τι, περιμένετε να σας πω κάτι? Μπορώ να συνεχίσω να το τρώω τόσο απολαυστικά και να σας διαλύω. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος σκηνοθέτης πια νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πλάνο και να με αφήσει ήσυχο να φάω το μοελέ μου.